Ωραία, πάμε. Μία ακόμη νίκη για τον Μπάουρουφ. 2-0 τον Άγιαξ Σταύρου. Γιάννη, συγχαρητήρια. Είδαμε ότι παρά τις απουσίες, ότι λείπανε ο Ψαράς, έλειπε και ο Ρούπι, κερδίσατε. Και σύν ότι έπαιξαν και οι νεοποκτηθέντες παίκτες, μάλιστα ο Τζόρτζης σκόραρε κιόλας. Είσαι ευχαριστημένος από την ομάδα, από την... Σίγουρα. Το πρώτο μέλημα πάντα κάθε εβδομάδα είναι 3 βαθμοί. Προετοιμαστήκαμε όλη την εβδομάδα, είχαμε κάποια προβλήματα τραυματισμών. Γι' αυτό άλλωστε αποκτηθήκαν και άλλα παιδιά. Όσο πιο μεγάλο είναι το ρόστερ, είναι καλύτερο και για τον προπονητή. Περισσότερες επιλογές. Προφυλάξαμε κάποια παιδιά, δώσαμε χρόνο σε κάποια άλλα. Είναι όλοι έτοιμοι. Σίγουρα σε αυτή την καμπή του πρωταθλήματος, αυτό που μετράει πλέον είναι ότι πρέπει να ήμασταν σοβαροί. Νομίζω ότι μπορούσαμε νωρίτερα να ανοίξουμε το σκορ. Πήγαμε 1-0 στο ημίχρονο, σκοράραμε στο δεύτερο, διαχειριστήκαμε σωστά και συνεχίζουμε. Τώρα, Γιάννη, ακολουθεί το ντέρμπι με την Ηλιούπολη. Τι πιστεύεις για αυτό το παιχνίδι? Εντάξει, για μας είναι ένα παιχνίδι σαν όλα τα άλλα. 3 βαθμούς δείχνει. Θα προετοιμαστούμε όλη την εβδομάδα. Κάθε ομάδα έχει δυνατά και αδύνατα σημεία. Εμείς πιστεύουμε πολύ στην ομάδα μας. Το δείχνει άλλωστε και η βαθμολογία. Παρόλο που με αυτό που έχει συμβεί, εξακολουθούμε να είμαστε πρώτοι με ένα προβάδισμα 4 πόντων. Όλη την εβδομάδα θα δούμε πώς είναι και οι τραυματίες. Θα προετοιμαστούμε όσο το δυνατόν καλύτερα και να πάμε να κερδίσουμε αυτό το παιχνίδι.